Η δημοκρατία σας οφείλει πολλά. Την έχετε υπηρετήσει με το κορμί σας, την πένα σας, τη φωνή σας, τη ζωή σας όλη. Κύριε Κλέαρχε Τσαουσίδη, σας περιμένω επάνω στο βήμα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι όλα αυτά. Είναι πολλά για μένα. Καλησπέρα όλους σας. Πρόεδρε, βουλευτές, υπουργοί, υποψήφοι, ειδικά Κατερίνα και ο Χρήστος και οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες που θα δώσουν τον αγώνα για το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και τις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Γιαννούλη που με κάλεσε να πω αυτά τα λόγια. Προφανώς και δεν εκφράζω όλους τους εργαζόμενους στα μέσα σήμερα. Εκφράζω, ευτυχώς, τον εαυτό μου και ελπίζω εκείνους τους δημοσιογράφους που αφουγκράζονται όχι τον ήχο των νομισμάτων, αλλά τον πόνο των καταφρονεμένων, των αόρατων, αυτών που δεν τους βρίσκει καμιά δημοσκόπηση, καμία τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο. Σήμερα αρχίζουμε επίσημο εδώ το δεύτερο αγώνα για την περιφέρεια. Μια περιφέρεια που θέλουμε να μην κυριαρχείται από αδράνεια και έναν ανιστόρητο σκληροπυρηνικό εθνικισμό, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Να είναι μια περιφέρεια ανοιχτή στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Ένα διοικητικό και όχι μόνο κέντρο της ενυπνώση ατμομηχανής. Όλοι μιλούν για μια ατμομηχανή, αλλά πώς θα πάρει μπρος. Επικεφαλής λοιπόν δεν έχουμε έναν κληρονόμο, έχουμε έναν συνάδελφό μου, τον Χρήστο τον Γιαννούλη. Οι συγκρίσεις είναι καταληκτικές για όποιον ξέρει την πόλη και στην περίπτωση του Δήμου με την Κατερίνα και στην περίπτωση του Χρήστου και για τις ευρωεκλογές ακόμη περισσότερο. Χαίρομαι όταν βλέπω τις λεβεντιές που έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Σε αυτή την τριπλή λοιπόν μάχη δεν περισσεύει καμιά ψήφος. Δεν κρύβω ποτέ λόγια. Ξέρω τις δυσαρέσκειες συντρόφων, παλιών συναγωνιστών, σήμερα αντιπάλων, θεωρητικά αξιοσέβαστων. Όμως δεν περισσεύει καμιά ψήφος από την αριστερά προς τα δεξιά. Μπορεί όλοι να έχουμε διαφωνίες. Θα ήταν και αστείο, φαντάζομαι και ο πρόεδρος θα έχει διαφωνίες με την κυβέρνησή του. Λοιπόν, το θέμα είναι, θέλουμε την πρόοδο ή τη δεξιά? Σήμερα παίζεται καλός ή κακός αυτό. Και δεν είναι κάτι για να χαλαρώνουμε, για να λέμε έλα μωρέ, ευρωεκλογές είναι, δήμος είναι. Έχουμε ένα χρέος. Έχουμε ένα χρέος κυρίως των δημοσιογράφων, όσων αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και τον προορισμό τους και θέλουν να λέγεται αυτή η δουλειά λειτουργήμα, δεν είναι. Αυτοί λοιπόν έχουν υποχρέωση να δυναμώσουν τη φωνή των από κάτω, τη φωνή των αοράτων και να εμποδίσουν όσο τους παίρνει όλους αυτούς τους τάχα συναδέλφους οι οποίοι είναι ταγμένοι στην υπηρεσία της διαπλοκής και των υπηρετριών της. Έχουμε πολλά προβλήματα από τις μηντιακές συμμορίες. Βρώμικα, ανήθικα,
σεξιστικά, εν τέλει φασιστικά. Δεν τους ακολουθούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε εμφατικά παρόντες στις μετοπικές αναμετρήσεις. Και αναφέρομαι τώρα στους παλιούς συντρόφους που είδα εδώ. Όπως πριν από τη δικτατορία, με την ΕΔΑ, και όπως μετά τη δικτατορία, με τα μετοπικά σχήματα που πήραμε δήμους, τα πάντα. Και μετά ήρθε η γνωστή φαγωμάρα και η συνέπεια. Ένα κοινωνικό μέτωπο χρειαζόμαστε, νομίζω ότι ήδη το στείνουμε. Ούτε μια ψήφος λοιπόν χαμένη, ούτε μία, μας χωρίζει ένα βαθύ φαράγγι από τις ηγεσίες, όχι τον κόσμο, από τις ηγεσίες των κομμάτων που χρεοκόπησαν τη χώρα. Και κάποιους άλλους, κολλημένους στα δόγματά τους και στις ανώνυμες εταιρείες τους. Ας ξαναχτίσουμε εμείς τις γέφυρες που θα μας ενώσουν όχι με τα κόμματα, αλλά με τους δημοκρατικούς πολίτες αυτών των κομμάτων. Τα θύματα της κρίσης, τους καταδικασμένους σε ένδια από τη φαύλη οικογενειοκρατία, που δεν τη βλέπουν, πήγαν να μας τη φορτώσουν. Πρέπει να στηρίζουμε και τα μέσα ενημέρωσης που έχουμε. Την Αυγή, το Κόκκινο, τις ιστοσελίδες. Και όσοι έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε από το διαδίκτυο τους υποψήφιούς μας, τους αγώνες του κόμματος, τελικά τη μία και μοναδική λέξη που συμπυκνώνει αυτό που προσπαθούμε τόσα χρόνια, την πρόοδο. Πρέπει να το προβάλλουμε, πρέπει να αγωνιστούμε σκληρά. Και θα τους ενώσουμε τους Έλληνες. Ελπίζω ακόμα και τους νέους λακεδαιμόνιους. Η τριπλή νίκη τούτο το Μάη είναι και θα είναι η γερή βάση, το θεμέλιο, της νέας νίκης τον Οκτώβριο. Με ακόμα μια κυβέρνηση της αριστεράς. Της αριστεράς και των προοδευτικών συμμάχων της. Για ανθρωπιά, ισονομία, βάθημα της δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι θα το ζήσω και αυτό, γιατί, εντάξει, δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ. Και προ...